Έχει ανοίξει ο δρόμος για να ταξιδέψει ο μικρός Παναγιώτης Ραφαήλ στη Βοστόνη, ώστε να υποβληθεί στη θεραπεία την οποία επιθυμούν οι γονείς του. Έγιναν στο Υπουργείο κοινές δηλώσεις του Υπουργού Βασίλη Κικίλια και του πατέρα του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Όπως δήλωσε ο κύριος Γιώργος Γλωσσιώτης, με τα χρήματα που κατάφεραν να μαζέψουν και με τη βοήθεια του Υπουργού για τα διαδικαστικά, άνοιξε ο δρόμος, θα γίνει το ταξίδι του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Για να καταλάβω, Ντίνα, συγγνώμη, ναι. Επειδή εσύ το έχεις παρακολουθήσει, αν κατάλαβα καλά, ο Υπουργός παρενέβη και άλλαξε η γνωμοδότηση του Ανώτατου Υγειονομικού Συμβουλίου. Όχι, δεν έχει αλλάξει η γνωμοδότηση του Ανώτατου. Άρα παρά την γνωμοδότηση. Okay. Όπως είπε και ο Υπουργός, σεβόμαστε το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, οι επιστήμονες, υπάρχει όμως και ο ανθρώπινος παράγοντας. Mm. Από αυτό που άφησε να εννοηθεί, αφού θέλουν οι άνθρωποι να ταξιδέψουν, τους βοηθάει το Υπουργείο όσον αφορά κάποιες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να δρομολογηθούν. Δεν ανακοινώθηκε πότε θα γίνει το ταξίδι, αν και ρωτήσαμε και τον Υπουργό και τον πατέρα του μικρού Ραφαήλ. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, από ό,τι καταλάβαμε κι εμείς, να φύγουν για τη Βοστόνη. Μάλιστα. Ο πατέρας του παιδιού ευχαρίστησε τον ελληνικό και τον κυπριακό λαό, ευχαρίστησε και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Βασίλης Κικίλιας, τόνισε ότι σε αυτή την υπόθεση η ελληνική κοινωνία έβαλε πλάτη, έδειξε την ανθρωπιά της. Μάλιστα.